Όλα, εμείς θα κλείσουμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο που μίλησε στην κάμερα της Crete TV σήμερα για τον Εργοτέλη, την Παναχαϊκή αλλά και τον Όφη. Είναι ότι δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Ο Εργοτέλης πήρε την πρωτοβουλία στα πρώτα λεπτά, μετά ισορροπήσαμε. Είχαμε πολύ καλές στιγμές για να σκοράρουμε, όπως είχε και ο Εργοτέλης δύο φάσεις. Θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που δεν κινδυνεύαμε και κάναμε την ομάδα μας πιο επιθετική για να κερδίσουμε το ματς, ότι έγινε μια φάση η οποία ναι μεν είναι μια ωραία προσπάθεια, αλλά αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει σε εμάς. Οι αμυντικοί μας έπρεπε να σταματήσουν αυτή τη φάση και έτσι δεχτήκαμε τον γκολ και χάθηκε το παιχνίδι. Για μας είναι κακό το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε το μάτς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως, είναι πέρα από τη στεναχώρια μας, είναι να συνεχίσουμε, και αυτό θα κάνουμε. Να δούμε το επόμενο παιχνίδι που έρχεται, που είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο με μια καλή ομάδα. Τον Εργοτέλη πώς τον είδατε? Και μην ξεχνάμε ότι είναι και μια ομάδα που σαν ποδοσφαιριστής έστω και λίγο περάσατε. Ναι, είναι νεανική ομάδα, είναι καλή ομάδα. Έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού το οποίο του βγαίνει και παίρνει και τα αποτελέσματα. Και θα είναι μέσα από τις ομάδες, φαίνεται ότι είναι μέσα από τις ομάδες οι οποίες θα είναι στις πρώτες έξι. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ψηλά, αλλά έχει δρόμο το πρωτάθλημα και νομίζω ότι φαίνεται ότι θα είναι μέσα στις πρώτες έξι ομάδες του πρωταθλήματος. Ο στόχος ο δικός σας είναι η άνοδος? Ο στόχος είναι η άνοδος. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει με πολλή δουλειά. Βασικά θέλουμε να τερματίσουμε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος όσο πιο ψηλά γίνεται, για να έχουμε ένα καλό πλεονέκτημα και εκεί να διεκδικήσουμε την άνοδο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα κάτω από αυτές τις συνθήκες που διεξάγεται, για όλες τις ομάδες, πόσο μάλλον για εμάς που έχουμε ένα πολύ μικρό ρόστερ σε αριθμό και δεν μπορούμε να εύκολα να φρεσκάρουμε την ομάδα μας από παιχνίδι σε παιχνίδι που είναι πολύ κοντά αυτά τα μάτς. Coach, και κάτι τελευταίο, μιας και είμαστε στην Κρήτη, θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο για την παρουσία του Όφη? Γιατί τα δύο τελευταία χρόνια είναι διαφορετικά από τη χρονιά της Ευρώπης σε μια χρονιά που βρίσκεται πολύ χαμηλά, με πολλά αρνητικά αποτελέσματα συνεχόμενα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι εύχομαι Όφη να αντιδράσει και να βρει το δρόμο. Δεν θέλω να πω παραπάνω τίποτα.